Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα. Λίγες μόνο μέρες πριν από τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιούλη, η πρωτοβουλία εδώ της κομματικής οργάνωσης να διοργανώσει αυτό το πολύ όμορφο αφιέρωμα στον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο είναι μια καλή αφορμή για όλους μας να γεμίσουν οι μπαταρίες, ώστε στην τελική οθεία της μάχης να πάμε δυνατά, αποφασιστικά για την υπερψήφιση του κόμματος, για να δυναμώσει η αισιοδοξία για την πάλη που έχουμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν να προγραμματοποιηθεί η απόψινή συναυλία. Ιδιαίτερα τα μέλη της ορχήστρας του ίδιου του Δημήτρη Μητροπάνου, καθώς και όλους τους συντελεστές που δούλεψαν και θα μας συντροφεύσουν απόψε με τα τραγούδια που με ανεπανάληπτο τρόπο ερμήνευσε ο μεγάλος μας λαϊκός τραγουδιστής. Καλοκαίρια και χειμώνες, η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου θα σημαδεύει γενιές και γενιές, σε λύπες και χαρές, σε ανατάσεις, στις δυσκολίες της ζωής και της πάλης, αφού τα όνειρα είναι για αυτούς που ξέρουν να τα βλέπουν και τα τραγούδια για αυτούς που ξέρουν να τα ακούν. Για όσους δεν αντέχουν τις πεθαμένες καλησπέρες. Εμείς βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, πάντα γελαστοί και ποτέ γελασμένοι, γιατί γνωρίζουμε ότι το κόμμα μας, το ΚΚΕ, είναι μια σταθερή δύναμη δοκιμασμένη στα δύσκολα, που θα κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι πρέπει για να συμβάλλει στην αγωνιστική ανάταση του λαού, να ανασυγκροτηθεί το εργατικό λαϊκό κίνημα, να απαλλαχτεί από τα βαρύδια της ιτοπάθειας, να αποκτήσει μαζικότητα και μαχητικότητα, για να βαθύνουν θετικές διεργασίες που συντελούνται μέσα σε ευρύτερα λαϊκά στρώματα και να βρουν το χώρο να εκφραστούν. Γιατί το ΚΚΕ ήταν και είναι ο συνεπής αντίπαλος εκείνων που μας μαύρισαν τη ζωή, που όλα αυτά τα χρόνια, εκείνων που πάλι θα κυβερνήσουν σε βάρος μας, όσο και αν το κρύβουν προεκλογικά παροστάνοντας το φύλο του λαού. Γιατί το ΚΚΕ με την πολιτική και τη δράση του έχει αποδείξει ότι υπερασπίζεται αξίες και ιδανικά που λέρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, κοροϊδεύοντας χιλιάδες λαϊκούς ανθρώπους, ότι τάχα με αυτόν στην κυβέρνηση θα επέστρεφε η ελπίδα και ότι τα δίκαια λαϊκά αιτήματα θα ικανοποιούνταν. 4 χρόνια πέρασαν από εκείνη την 5η Ιουλίου του 2015, όπου το όχι του λαού στο δημοψήφισμα το μετέτρεψε μέσα σε ελάχιστα λεπτά σε ένα μεγαλοπρεπέστατο ναι, οδηγώντας στην υπογραφή του τρίτου μνημονίου που ψήφισε αγκαλιά με τα άλλα αστικά κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, το Ποτάμι και τους κυβερνητικούς του εταίρους, τους ακριδοξιούς ΑΝΕΛ. Ήταν εκείνο το μνημόνιο, θυμίζουμε, που περιελάμβανε την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, τη μείωση των δαπανών, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, το πετσόκομα των επικουρικών συντάξεων, τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού με βάση τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας, την παραμονή του έμφυα, της ιδιωτικοποίησης των αεροδρομίων, των λιμανιών, τη δημιουργία του υπερταμείου, στο οποίο εντάχθηκαν μέχρι και τα μνημεία της χώρας μας και οι αυλές των σχολείων και πολλά άλλα αντιλαϊκά μέτρα που η αντιμετώπιση των συνοπιών τους είναι ο καθημερινός βραχνάς της λαϊκής οικογένειας. Και όλα αυτά αφού έχει περάσει ήδη ένας χρόνος από τον περσινό Αύγουστο που μας πληροφορούσε με διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός ότι βγήκαμε τάχα από τα μνημόνια. Η πραγματικότητα είναι ότι με όλες τις κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ έχασε ο λαός, κέρδισε το κεφάλαιο. Από την πίτα της ανάπτυξης θα περισσεύουν πάντα μόνο τα ψίχουλα, αφού η εφαρμοστική νόμη όλων των μνημονίων είναι και θα είναι εδώ μέχρι το 2060. Ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος για το λαό, ώστε να απαλλαγούμε από τα αντιλαϊκά δεσμά, είναι ο δρόμος της πάλης, ο δρόμος της συγκέντρωσης δυνάμεων για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής του κεφαλαίου, όποια κυβέρνηση και αν την υλοποιεί.
για να ανοίξει ο δρόμος της ικανοποίησης όλων των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων με τον λαό στην εξουσία. Αυτό το δρόμο πρέπει να τον βαδίσουμε με επιμονή αλλά και με σταθερότητα. Το ΚΚΕ πιστεύει βαθιά και έχει σχέδιο που υπηρετεί αυτή την ελπιδοφόρα προοπτική για τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία. Γι' αυτό μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες για τα μεγάλα λαϊκά προβλήματα, να παλεύει για την ανακούφιση των εργαζομένων, να βάζει στο επίκεντρο όριμες διεκδικήσεις και τα αιτήματα του λαϊκού κινήματος. Αντιλαμβανόμαστε τη δράση μας αυτή σαν το απαραίτητο λίπασμα για να φουντώσει και να καρπίσει η λαϊκή πρωτοβουλία και αυτοπεποίθηση, για να εμποδίσουμε να ισχυροποιούνται οι παράγοντες που συντηρητικοποιούν και καθυλώνουν λαϊκές δυνάμεις. Αυτή την προσπάθεια στηρίζουν και εκατοντάδες συναγωνιστές που μετατοπίστηκαν πολιτικά και έδωσαν μαζί μας τη μάχη μέσα από τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης στις εκλογές του Μαΐου, και συνεχίζουμε με πιο πολλούς και ακόμα πιο αποφασιστικά. Είναι φανερό ότι η συμπαράταξη αυτών των ανθρώπων με το ΚΚΕ είναι ένα αγωνιστικό πολιτικό βήμα που απαντά στον πολιτικό αμοραλισμό του αστικού πολιτικού προσωπικού που ζήσαμε τους τελευταίους μήνες. Απαντά στον τυχοδιοκτισμό του ΣΥΡΙΖΑ, στο φιλοαμερικανισμό του και στην προσήλωσή του να υπηρετεί πιστά τα συμφέροντα και τις συμμαχίες της αστικής τάξης της χώρας μας. Φίλοι και φίλες, τούτες τις τελευταίες μέρες πριν την κάλπη, ας καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε το κάλεσμα για τη στήριξη του ΚΚΕ να φτάσει πλατιά, να διακινηθούν τα ψηφοδέλτια μας, ειδικά εδώ στο δυτικό τομέα που επικεφαλής έχει τεθεί ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, σύντροφος Δημήτρης Κουτσούμπας, να συνεχιστεί η θετική τάση ανόδου που εκφράστηκε και στις ευρωεκλογές και να καταποντιστεί ταυτόχρονα η εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή. Η μάχη για να ενισχυθεί εκλογικά το ΚΚΕ είναι μάχη για να δυναμώσει η λαϊκή αντίσταση, η αντεπίθεση, η ελπίδα και η προοπτική της κοινωνικής ευημερίας. Για να ματαιωθούν τα σχέδια του συστήματος, να περιορίσουν την εμβέλεια των ιδεών μας, την επίδρασή τους πλατιά μέσα στους εργαζόμενους, στα εργοστάσια, στις επιχειρήσεις, στα σχολεία και στις σχολές. Μπορούμε τις μέρες που απομένουν να συνεχιστεί η πλατιά επικοινωνία και συζήτηση μέσα στις εργατογειτονιές του Περιστερίου, συνολικά της Δυτικής Αθήνας, για να φτάσουν πολύ περισσότεροι στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Κάθε ψήφο στο κόμμα μας είναι μια σφυριά που συμβάλλει να ρηγματώνεται το αντιλαϊκό οικοδόμημα που είναι υπεύθυνο για τα βάσανα της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Αντίθετα, κάθε ψήφος που θα λείψει από το ΚΚΕ θα αποδυναμώσει την αποτελεσματικότητα, την προοπτική της πάλης. Γι' αυτό κανένα κοινωνικό ή οικονομικό πρόβλημα να μην σταθεί εμπόδιο ώστε τις επόμενες μέρες να εξασφαλιστεί με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι όλοι οι άνθρωποι που σκέφτονται να ψηφίσουν το κόμμα την ερχόμενη Κυριακή θα ξεπεράσουν τις δυσκολίες και θα τους συναντήσουμε έξω από τα εκλογικά τους τμήματα. Γιατί στην επόμενη Βουλή διεκδικούν έδρες 4 μνημονιακά κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και η Μέρα 25. 2 φασιστικά ακροδεξιά μορφώματα, η Χρυσή Αυγή και η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ. Σκεφτείτε μια ενισχυμένη κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος να τους χαλάει το σκηνικό των στημένων και αποπροσανατολιστικών τους καυγάδων, που δεν θα τους αφήνει σε χλωρό κλαρί όταν θα υποκρίνονται ότι μιλούν εξ ονόματος του λαού και της νεολαίας.
Το ΚΚΕ έχει αποδείξει ότι μπορεί να εκφράσει μια πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση μέσα και έξω από τη Βουλή απέναντι σε όλων των ειδών της αστικής κυβερνήσεις. Έχει αποδείξει ότι με τη δράση του συμβάλλει να ορθωθεί πραγματικό τείχος απέναντι στο φασισμό, στον εθνικισμό, τον ρατσισμό. Η επόμενη κυβέρνηση θα βαδίσει πάνω στα χνάρια που άφησε η κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός άφησε πλούσια πρίκα για τους επόμενους, όπως άφησε όλο το μνημονιακό νομοθετικό οπλοστάσιο σε ισχύ και πρόσθεσε ευληματικούς νόμους υπέρ του κεφαλαίου, όπως αυτόν για την περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος, τις φοροαπαλλαγές των επιχειρηματικών κερδών, τις εισφοροαπαλλαγές για τους εργοδότες, τα προνόμια στους εφοπλιστές. Έκανε τάχα μου κοινωνική πολιτική, μοιράζοντας τα ψίχουλα στην ακραία φτώχεια και υλοποίησε τον νόμο Βρούτσι για το κατώτατο μισθό, καταργώντας στην ουσία τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, χιλιάδες συμβασιούχοι έχουν μετατραπεί σε μια στρατιά εργασιακά και πολιτικά ομήρων, αφού δεν συμφώνησε να αναθεωρηθεί η συνταγματική απαγόρευση για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Άφησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο καλύτερό του σημείο, έχοντας κάνει ό,τι μπορούσε προκειμένου να προχωρήσει αποφασιστικά η εδραίωση του ΝΑΤΟ στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, διαθέτοντας στρατιωτικές βάσεις προσωπικό και μέσα, αυξάνοντας τις δυνατοϊκές στρατιωτικές δαπάνες στα 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Δαπανώντας το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά και πολλά άλλα είναι που ξέπλυναν τη Νέα Δημοκρατία και της άνοιξαν το δρόμο. Τα έργα και οι ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ είναι που φούντωσαν την απογοήτευση και την παρέτηση σε χιλιάδες ανθρώπους που πίστεψαν στα περί αριστερής κυβέρνησης που θα συγκρούονταν με το παλιό και τη συντηρητική πολιτική και θα ανακούφιζε τη φτωχολογιά. Τα μέτρα όμως ανακύκλωσης και μοιράσματος της φτώχειας ανάμεσα στους περισσότερους και στους λιγότερους φτωχούς δεν είναι εύρεση τεχνία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο απαραίτητος όρος για να παραμένει φτηνή η εργατική δύναμη, όχι μόνο σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, αλλά και σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης. Και ειδικά αφού βρισκόμαστε στον εργατικό δήμο του Περιστερίου, καλό είναι να σκεφτεί κανείς όχι με ποιους όρους θα ανακυκλώνεται η μιζέρια και η φτώχεια, αλλά πώς η εργατιά θα ζήσει όπως δικαιούται με βάση τις σημερινές δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνικής. Να δει ποιο είναι το εμπόδιο που παρεμβάλλεται και αναγκάζει χιλιάδες ανθρώπους να βρίσκονται σε κακοπληρωμένες δουλειές, στα συσίτια, στα κουπόνια, στην ανάγκη των κοινωνικών ιατρείων κτλ. Φίλες και φίλοι, ξεχωριστά θέλουμε να απευθυνθούμε στους απογοητευμένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, σε όλους αυτούς που το 2015 δεν μας καταλάβαιναν, που ήταν δύσπιστοι όταν τους λέγαμε ότι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν σχέδιο ανατροπής της αντιλαϊκής πολιτικής, αλλά αντίθετα αφορούσε σε ένα διαφορετικό μείγμα διαχείρισης των συνεπειών της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης, και σε αυτό δεν μπορούσε να αποτυπωθούν μέτρα για την ικανοποίηση των εργατικών λαϊκών αναγκών. Ο δρόμος για πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους είναι να σκεφτούν ότι το κουκουέ τους είπε την αλήθεια και ας πλήρωσε τότε βαρύ εκλογικό τίμημα. Τώρα μπορούν να κάνουν το βήμα και να σκεφτούν ότι την επόμενη μέρα, στις 8 του Ιούλη, θα υλοποιούνται οι ευρωενωσιακές και μνημονιακές δεσμεύσεις που έχουν την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και μας έχουν δεσμεύσει για τα επόμενα χρόνια. Άλλωστε και οι δυο τους έχουν παρέα ψηφίσει το 90% των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τώρα έχουν
γίνει νόμη στη χώρα μας προς όφελος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και όλων των κεφαλαιοκρατών. Απέναντι σε αυτή την πολιτική αντιπολίτευση από τη σκοπιά του λαού μπορεί να κάνει μόνο το ΚΚΕ, αφού μέχρι τις 8 Ιούλη δεν πρόκειται δυστυχώς να έχουν διαμορφωθεί προϋποθέσεις για να βρίσκεται ο λαός στο τιμόνι της εξουσίας και μαζί με το ΚΚΕ να ασκεί λαϊκή διακυβέρνηση. Με αυτοδυναμία ή χωρίς, στην επόμενη κυβέρνηση που θα είναι των μονοπωλίων δεν μπορεί να ασκήσουν πραγματική αντιπολίτευση κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΚΙΝΑΛ βέβαια που είναι έτοιμο να γίνει συμπλήρωμα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλήθεια, μπορεί να αντισταθεί στην παραπέρα προώθηση της στρατηγικής του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ που θα συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορήσει τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα πειράξει ούτε μία γραμμή από τα συμφωνηθέντα στα μεσοπρόθεσμα προγράμματα που έχει ήδη δεσμεύσει την πολιτική που ακολουθείται σε μια σειρά βασικούς τομείς της ζωής των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Μπορεί άραγε να πάει κόντρα στην προσπάθεια της νέας κυβέρνησης να πιάσει το ματωμένο υπερπλεώνασμα των 5,5 δισεκατομμυρίων που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει σωρευτικά υπολογίσει και ψηφίσει να αντληθούν από τα λαϊκά στρώματα ως το 2022. Και μπορεί αλήθεια να είναι κριτήριο για το λαό αν η διαφορά μεταξύ τους αφορά τον τρόπο που θα αδειάσουν τις τσέπες του λαού, αν δηλαδή θα το κάνουν κόβοντας κοινωνικές δαπάνες ή συνεχίζοντας την άγρια φοροεπιδρομή στο λαϊκό εισόδημα. Στη Νέα Δημοκρατία και σε κάθε ενδεχόμενο σχήμα αντιλαϊκής κυβέρνησης που θα προκύψει, μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ θα σταθεί εμπόδιο από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν ούτε τα κόμματα μιας χρήσης, ούτε βεβαίως μπορεί να φοβήσει ή να σταθεί εμπόδιο στις πολιτικές εξελίξεις προς όφελος του κεφαλαίου ή ενδεχόμενη αποχή από την εκλογική κάλπη της ερχόμενης Κυριακής. Γιατί καμιά αποχή δεν εμπόδισε ποτέ και πουθενά κανέναν αντιλαϊκό νόμο. Καμία αποχή δεν οργάνωσε αγώνα ενάντια στις απολύσεις, την απληρωσιά, τα εργατικά ατυχήματα για τα μεγάλα μέτωπα των λαϊκών αναγκών. Καμιά αποχή δεν ανάπτυξε δράση απέναντι στην κλιματική ναζιστική Χρυσή Αυγή. Ποτέ δεν τσαντίστηκε το σύστημα για το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις τους ουσιαστικά συγκροτούνται αντιπροσωπεύοντας μια μειοψηφία του εκλογικού σώματος. Μόνο για το πώς θα αποφασίζεται η απεργία και οι άλλες μορφές αντίδρασης του λαού νοιάζεται. Νοιάζεται να έχει εξασφαλισμένη ησυχία μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς, ώστε χωρίς προβλήματα να ξεζωμίζει τους εργαζομένους. Η δίκαιη λοιπόν αποστροφή απέναντι στο αστικό πολιτικό προσωπικό, όπως και ο θυμός που νιώθουν ιδιαίτερα οι πρώην ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ για τη διάψευση των προσδοκιών τους από την κυβερνητική θητεία, ας μη σκορπιστεί ούτε σε καλοζωισμένους αριστερούς τύπου Βαρουφάκη, ούτε να πνιγεί στην καλοκαιρινή Ραστόνη. Ας εκφραστεί εκεί που πραγματικά θα πιάσει τόπο. Ας εκφραστεί με ψήφο στο ΚΚΕ. Μπροστά τους έχουν αυτή τη θετική επιλογή που τους καλούμε να την αδράξουν. Η αντιπολίτευση που έχει αγωνιστικό πρόσημο είναι αυτή που αποτυπώνεται στο σχέδιο πάλης που θέτει το κόμμα μας για την επόμενη μέρα των εκλογών. Τότε που θα χρειάζεται απέναντι στην υλοποίηση των στόχων του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και στην νομοθετική τους εξειδίκευση να οργανωθεί η αγωνιστική αποκάλυψή τους μέσα στη Βουλή και η διαμόρφωση προϋποθέσεων για να εμποδιστούν τα νέα αντιλαϊκά μέτρα από τη μαζική αντίδραση των εργαζομένων μέσα από τα συνδικάτα τους.
τότε που τα πανηγύρια για την εγκατάσταση των γεωτρυπάνων της Exxon Mobil και της Total στα νοτιοδυτικά της Κρήτης και σε όλη τη Μεσόγειο θα τα αντικαταστήσουν οι εκκλήσεις των ατοϊκών και ευρωνοσιακών κομμάτων για δίθεν εθνική ενότητα και συστράτευση απέναντι στους ανταγωνιστές, το δίθεν συμμάχων της χώρας μας, και θα χρειάζεται η αντιμπεριαλιστική, αντιπολεμική πάλι να πάρει νέα ορμή. Τότε θα έχει σημασία πόσο δυνατό θα είναι το ΚΚΕ. Γι' αυτό δεν χωράνε, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, κανένα χάσιμο χρόνου, καμιά ταλάντευση, καμιά απογοήτευση για το τι επιλογή πρέπει να γίνει τις επόμενες μέρες. Άλλωστε, όπως λέει και ο Άλκης Αλκαίος και μοναδικά τραγούδησε ο Δημήτρης Μητροπάνος, στο πάρκο ένας μπατήρης μου ζάλισε τα αυτιά, πως ήσουν τράπουλα σημαδεμένη. Στους τέσσερις ανέμους σκορπίσαν τα χαρτιά, πού να σε ψάξω χώρα μου χαμένη. Στον ώμο το δυσάκι μου σε σας ξαναγυρνώ, φωτιά, νερό, αέρα μου και χώμα, δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό, δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα. Ο λαός μας θα πει την τελευταία του λέξη και θα γίνει πρωταγωνιστής των εξελίσεων. Γεια σας, καλό αγώνα, δύναμη, κουράγιο και αντοχή. Σας περιμένουμε όλους, ραντεβού την Τετάρτη στο Σύνταγμα στις 8.30 το βράδυ. Καλή διασκέδαση, γεια σας.